γίνεται 5η σήμερα 7 Ιουλίου και παρακολουθείτε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Επιλογές. Ας δούμε πώς εξελίσσεται μέχρι και αυτή την ώρα η επικαιρότητα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο νέο Πετρίτσι του Δήμου Συντικής. Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ζητήθηκε από τους κατοίκους να εκενώσουν τις κατοικίες τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ένα ελικόπτερο, δύο καναντέρ, καθώς και το αρμόδιο τμήμα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Συντικής. Μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Συντικής, τον κύριο Φώτη Δομουχτσίδη, ο οποίος και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Δήμαρχε, βρισκόσαστε στο σημείο όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά. Καλημέρα σας, χαιρετισμούς σε όλους τους τηλεθεατές. Σας συγγνώμη λίγο για την βραχνάδα της φωνής μου. Αυτή τη στιγμή είναι υπό πλήρη έλεγχο, φαίνεται να έχουμε νικήσει. Η επέμβαση ήταν άμεση, κυριολεκτικά όταν μιλάμε άμεση, και της πυροσβεστικής και των δυνάμεων και των μηχανημάτων του Δήμου αλλά και των εθελοντών κατοίκων. Η φωτιά είναι ακριβώς δίπλα από τα σπίτια προς την ανατολική μεριά του Πετριτσίου. Αμέσως δόθηκε εντολή να εκενωθούν από πλευράς κατοίκων, μην έχουμε καμία αλλαγή ανέμου και προβλήματα. Είναι εδώ και η διοίκηση, η διεύθυνση της πυροσβεστικής. Έχουμε άμεση επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων στην Αθήνα, το οποίο με έτοιμά μας έστειλε κατευθείαν τα εναέρια μέσα, τα οποία αυτή τη στιγμή κατασβήνουν τις φωτιές και τις μικροθεστίες που έχουν. Είμαστε σε άριστη κατάσταση, είπατε. Μάλιστα, ναι. Είναι υπό έλεγχο η φωτιά. Θέλω να τονίσω ότι ο Θεός μας βοήθησε και όλα πήγανε καλά, με την έννοια ότι δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς, ούτε απώλειες οχημάτων, ούτε μηχανημάτων. Όλα πήγανε σύμφωνα με το σχέδιο. Μας βοήθησε, σταμάτησε και ο αέρας ο οποίος έπαιρνε και είχαμε πρόβλημα με την άνοδο προς το λόφο. Όλα είναι σε άριστη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή από πάνω μου πετάει ένα ελικόπτερο το οποίο είναι για κατάσταση πυρκαγιάς. Ήδη γεμίζουν αυτή τη λίμνη Κερκίνη και τα διάζουν στο Πετρίτσι. Δήμαρχε, έχουν φύγει οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Έχουν επιστρέψει και είναι τώρα στις παρυφές των σπιτιών τους, κοιτώντας γιατί έχει απομακρυνθεί. Ο αέρας έδιωχνε τη φωτιά μακριά από τα σπίτια τους. Από τα σπίτια ξεκίνησε και πήγαινε προς τα πάνω, προς το λόφο. Δήμαρχε, το σημείο από όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, τι ακριβώς σημείο είναι, κάποιος λόφος? Είναι από τις παρυφές των σπιτιών της ανατολικής μεριάς του Πετριτσίου. Παρακαλώ, γιατί ρίχνουν νερό επάνω και το οποίο μπορεί να κάνει ζημιά. Ναι. Κάποια πληροφορία, από πού προήλθε αυτή η πυρκαγιά? Δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτά είναι δουλειά του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Ναι, σας ευχαριστούμε για τις πρώτες πληροφορίες που μας δίνετε, Δήμαρχε. Εύχομαι καλή συνέχεια και να έχουμε καλό τέλος. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Δόξα τω Θεώ. Εμείς κρατούμε ότι ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και του Δήμου. Έγινε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γιατί επιλέξαμε το νέο Πρωτέρια SunSave? Μόλις έβαλε γελέ ηλίου. Ακριβώς, γιατί έχουμε πολύ ήλιο. Γιατί είναι η μόνη υπηρεσία που μας βοηθάει να παράγουμε και να αποθηκεύουμε ενέργεια. Και ταυτόχρονα μειώνουμε και το λογαριασμό μας. Αγάπη μου, συνεχίζει. Και εγώ συνεχίζω. Γιατί με το SunSave διαχειριζόμαστε την ενέργεια που αποθηκεύουμε και τη χρησιμοποιούμε όποτε χρειαστεί. Προσφέρουν δοκιμασμένη προστασία, δεν αφήνουν κενά για διαρροές, ενώ εξασφαλίζουν ασύγκριτη στεγνότητα ακόμα και μετά από πολύ ωραία χρήση τη νύχτα. Maybelline Pants. Δοκιμασμένη προστασία μέρα-νύχτα. Χαρούπι. Χαρουπάμελο. Και πετινέζει. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω. Τρικότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και τον αντιδήμαρχο Συντικής, τον κύριο Λατίντσι Αντώνη, ο οποίος βρισκόταν από την πρώτη στιγμή εκεί στο σημείο της πυρκαγιάς και θα μας δώσει και πληροφορίες. Κύριε Λατίντσι, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Για πείτε μας λίγο, πριν από λίγο μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, μας έδωσε κάποια ευχάριστα μηνύματα ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Για πείτε μας. Έχουν τελειώσει, έχω ευχαριστώ από το Πολιτιστικό το Σώμα, τους πολίτες του Πετσίου που βοήθησαν για τη μεγάλη αυτή επιχείρηση. Ήρθαν τα ελικόπτερα, ήρθαν τα αεροπλάνα. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στο Πολιτιστικό το Σώμα και στον κόσμο του Πετσίου που ανταποκρίθηκε. Αντιδήμαρχε, και οι κάτοικοι τρέξαν εκεί για να βοηθήσουν. Πάρα πολύ. Όποιος και να πήρα τηλέφωνο, όποιος και να... Όλοι ένα σώμα, μια ομάδα. Η φωτιά ήταν έξω από τα σπίτια τους, ήταν πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. 10 μέτρα από τα σπίτια ήταν. 5 με 10 μέτρα από τα σπίτια. Δίπλα. Υπάρχει κάποια εκτίμηση από το πού ξεκίνησε αυτή η φωτιά? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Ακόμα δεν έχει γίνει. Φυσούσε και αέρας εκεί στην περιοχή. Ναι, φυσούσε και αέρας. Παρόλο που φυσούσε και αέρας, το πολιτιστικό του σώμα τα κατάφερε. Μπράβο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχουν κατασβήσει πλήρως τις εστίες ή ναι, είναι ακόμα... Εντάξει, υπάρχουν κάποιες εστίες που καπνίζουν, αλλά θα μείνουν κατά 48 ώρες, είπαν τα παιδιά, θα μείνουν εδώ πέρα, που προβλέπετε για να... Άρα δηλαδή η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν πραγματικά σωτήρια αυτή τη στιγμή. Ένα ευχαριστώ, ένα μπράβο, δεν είναι τίποτα σε αυτό που κάνουν τα παιδιά. Ήρθανε και ελικόπτερα και καναντέρ. Ναι. Αμέσως, σε χρόνο μηδέν. Δεν έχω να πω λόγια, παιδιά. Ναι. Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Σας εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας. Να είστε καλά. Καλή, καλή δύναμη. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας στείλετε τόσα χρόνια. Προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο. Βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Και θα συνομιλήσουμε τώρα με την ρεπόρτερ του Επιλογές, την Παρασκευή Κωνσταντινίδου, η οποία βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει και αυτή τις δικές της πληροφορίες. Παρασκευή, καλό μεσημέρι. Βρίσκεσαι ήδη στο χώρο εκεί όπου ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά στο Πετρίτσι. Δώσε μας λίγο τι λέει το ρεπορτάζ σου. Καλησπέρα, Αφροδίτη. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή έχουν σπεύσει 8 πυροσβεστικά οχήματα και 2 καναντέρ. Ευτυχώς δεν έχουν καεί σπίτια, αλλά έχουν κενωθεί προληπτικά. Ελπίζουμε η φωτιά, επειδή βρίσκεται σε καλό σημείο, να γίνει γρήγορα η κατάσβεσή της. Οι κάτοικοι, φαντάζομαι, εκεί είναι αναστατωμένοι από όλο αυτό το περιστατικό. Ναι, είναι αναστατωμένοι, αλλά ευτυχώς, επειδή δεν έχει καεί κάποιο σπίτι, θεωρούν ότι θα σβήσει γρήγορα η φωτιά. Βλέπουμε από πάνω σου πετούν και τα καναντέρ που έχουν έρθει. Ναι, γίνονται συνεχώς ρήψεις. Και βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο η κατάσβεση. Εσύ βλέπεις τώρα να υπάρχουν εστίες, βγαίνουν καπνοί, πώς είναι η κατάσταση? Ναι, βγαίνουν καπνοί. Πριν ήταν λίγο πιο έντονη η καπνή, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο. Η κατάσταση πάει πάρα πολύ καλά. Είναι σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια, έτσι, καλά αντιλαμβάνομαι. Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια, αλλά ευτυχώς δεν έχει καεί κάποιο σπίτι. Βλέπουμε και το ελικόπτερο. Αλλά τώρα, η εκένωση έχει γίνει προληπτικά. Ναι. Παρασκευή... Να πούμε και ότι αυτή η περιοχή ονομάζεται τουριστικό. Είναι στην περιοχή τουριστικό του Νέου Πετριτσίου. Μάλιστα, είναι σε ύψωμα, δηλαδή αυτό έρχεται περίπου σε ύψωμα. Ναι, είναι σε ύψωμα. Μάλιστα, σε αφήνουμε Παρασκευή να συνεχίζεις το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε και να προσέχεις. Ναι, ευχαριστώ και εγώ. Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες. Τα νέα είναι ενθαρρυντικά, είναι καλά. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα σημάνουμε και τη λήξη της. Και περνάμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας.
Τα ακαθάριστα ιδιόκτητα οικόπεδα είναι μια πληγή που ταλαιπωρεί όλους τους Δήμους. Με την κάμερα του Επιλογές καταγράψαμε πολλές τέτοιες εικόνες στο χωριό Άγιο Πνεύμα. Με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, Δημήτρη Αρναούτογλου, αλλά και τους κατοίκους να διαμαρτύρονται σε έντονο βαθμό. Από πλευράς του και ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, Δημήτρης Νότας, μας δίνει τη δική του απάντηση και αναγνωρίζει την ύπαρξη αυτού του προβλήματος. Τα χόρτα και η άγρια βλάστηση έχουν πνίξει τα καθάριστα οικόπεδα στο χωριό Άγιο Πνεύμα και οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Δημήτρης Αρναούτογλου, μιλώντας στην κάμερα του Επιλογές, αναφέρει πως από τις 1.100 περίπου οικίες κατοικούνται μόνο 450, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες που δεν διαμένουν σε αυτές να τις έχουν εγκαταλείψει στο έλεος τους και να είναι αφρόντιστες. Όχι μόνο αυτά τα χωράφια που δεν έχουν ιδιοκτήτη, αλλά και τα χωράφια που έχουν ιδιοκτήτες και μένουν εκτός Αγίου Πνεύματος. Και αυτά δεν έχουν καθαριστεί. Στο Άγιο Πνεύμα έχουμε 1.100 περίπου οικίες, από τις οποίες κατοικούνται μονάχα οι 450. Και δυστυχώς υπάρχει, εδώ φαίνεται το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, 650 κατοικίες ακατοικίτες, κλειδωμένες. Οπότε οι αυλές τους είναι γεμάτες πράσινο και χόρτα. Και δυστυχώς, επειδή λείπουν οι ιδιοκτήτες, δεν τις καθαρίζει κανένας. Ο πρόεδρος επιρρύπτει ευθύνες στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, καθώς, όπως λέει, παρότι τους έχουν ενημερώσει για την κατάσταση αυτή, δεν βλέπουν κάποια ανταπόκριση. Νομίζω ότι με η πυροσβεστική υπηρεσία, με τις διατάξεις 9 του 21 και 20 του 22, έδωσε την αρμοδιότητα στους Δήμους να πάνε και να καθαρίζουν και τις ιδιωτικές αυλές. Πράγμα που δυστυχώς ο Δήμος δεν το κάνει για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους, για να είναι καλή, όπως καταλαβαίνετε. Έχει ενημερώσει το Δήμο για αυτό το πρόβλημα? Πολλές φορές το ξέρει ο Δήμος, αλλά δεν επεμβαίνει σε ιδιωτικούς χώρους, σε ιδιοκτησίες. Δυστυχώς έπρεπε να παρέμβει, να οχλήσει τους ιδιοκτήτες, να τους κάνει μια παρένεση να έρθουν να καθαρίζουν τα χόρτα τους και σε 10 μέρες, αν δεν το κάνει, να πάει η ίδια η υπηρεσία του Δήμου, οι ίδιες υπηρεσίες του Δήμου και να καθαρίζουν. Και να δώσουν το λογαριασμό σε αυτούς. Δυστυχώς δεν το κάνει για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους. Ο Δήμος δεν σκέφτεται τίποτα άλλο από την πρώτη στιγμή. Ο Δήμαρχος δεν σκέφτεται τίποτα άλλο από την πρώτη στιγμή πώς θα ξαναβγεί την επόμενη φορά. Καταλάβατε. Δεν θέλει να σπάσει αυγά, να έρθει σε ρήξη με τους πολίτες. Ζούμε μια ανασφάλεια, δηλώνει ο κύριος Αρναούτογλου, καθώς οι κάτοικοι ανησυχούν μήπως συμβεί κάποιο κακό και κάνει έκκληση στις υπηρεσίες του Δήμου για καθαρισμό. Έχουμε έναν ξενώνα που έχουμε επισκέπτες, έχουμε κόσμο. Δυστυχώς ζούμε μια ανασφάλεια το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει προστασία, οπότε καταλαβαίνετε, ο κόσμος είναι ανασφαλής. Οι κεραυνοί, δασίλειο, φανταστείτε, δεν ενδιαφερόμαστε μονάχα για το Μάτι και την Εύβοια. Υπάρχουν και άλλα χωριά, υπάρχει και αλλού πράσινο, ξέρετε. Υπάρχουν και αλλού άνθρωποι. Αυτό θέλω να πω εγώ. Εγώ κάνω έκκληση στο Δήμο και παρακαλώ τον Δήμορχο να έρθει και να επέμβει αμέσως, όχι μόνο στο δικό μου στο χωριό, σε όλα τα χωριά. Άμα δείτε, όλα τα χωριά του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, οι αυλές τους είναι ζούγκλα. Όπως σας είπα, το 50% κατοικείται. Το 50% που δεν κατοικείται είναι ζούγκλες. Όλες οι αυλές. Πρέπει να καθαριστεί οπωσδήποτε. Η κυρία Ζωγραφούλα Βεραβίγκα, κάτοικος του Άγιου Πνεύματος, δηλώνει την απογοήτευση και την αγανάκτησή της. Είμαι πολύ απογοητευμένη εδώ και μια πενταετία, γιατί δεν έρχονται να καθαρίσουν τα χόρτα, τα οποία είναι κίνδυνος πυρκαγιάς, φιδιών, επιβίωσης γενικά. Θα καούμε σαν τα ποντίκια κάποια στιγμή, όπως έγινε στο Μάτι. Ορίστε, αυτό είναι το σπίτι μου εδώ. Εδώ είναι ένα οικόπεδο, το οποίο δείτε το, είναι ένα δάσος. Έκανα καταγγελία πριν 2 χρόνια και μου απήντησε ο Δήμος και ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου ότι εμείς δεν έχουμε καμιά υποχρέωση. Τα έχω εδώ. 2017-2021 μου στείλαν το αυτό και εγώ το έκανα τον Αύγουστο αυτή την καταγγελία. Και μου στέλνουν χαρτί ότι εμείς προς τη Βεραβίγκα δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα να μιλήσουμε με τους πολίτες, ούτε το υγειονομικό, ούτε η πυροσβεστική, ούτε τίποτα. Μόνον κάνουν την πλατεία για να φαίνεται ωραία, πηγαίνουν εκεί, δεν θέλουν να έρθουν σε αντίθεση με τους πολίτες για ψηφοθυρικούς λόγους. Όλα γίνονται για την καρέκλα, βρε παιδιά, να μην χαλάσουν τη ζαχαρένια τους. Είναι ένα εξωφρενικό πράγμα αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους.
δίπλα στους πολιτικούς, σε ορισμένους πολιτικούς. Τους δρόμους τους ανοίγουμε οι ίδιοι, λέει η κυρία Δραβίγκα. Μα το δρόμο εμείς τον ανοίξαμε και παρακάτω που κάθεται κάποια κυρία Τιμούδα, όλο το χειμώνα έσκαβε. Εγώ έχω πρόβλημα με τη μέση μου, δεν μπορώ να σκύψω. Πληρώσαμε προχθές άνθρωπο να καθαρίσει εδώ μπροστά να κατεβαίνουμε με το αυτοκίνητο. Ούτε με το αυτοκίνητο μπορούμε να κατεβούμε. Όλο γρατσούνιες. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Και λυπάμαι πάρα πολύ για τον δήμαρχο που δεν δίνει καμία σημασία. Και για τον αντιδήμαρχο και για τους αντιδημάρχους και για τον πολιτικό μηχανικό που είναι εκεί και βγάζει κάτι βλακείς χαρτιά για μένα. Από πλευράς του, ο δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, Δημήτρης Νότας, δίνει την δική του απάντηση στο πρόβλημα που υπάρχει με τα καθάριστα οικόπεδα, λέγοντας ότι στα οικόπεδα που είναι κληρονομιές και έχουν πολλούς κληρονόμους, είναι δύσκολο να βγάλουν άκρη με τους κληροδοτούντες. Εμείς επιπροσθέτως έχουμε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί η κουλτούρα της κοινωνίας μας, ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου μας, είναι όταν φεύγουν από το μάτι αυτό κόσμο οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, να τα αφήνουν αυτά εξαδιαιρέτου σε πολλούς μελλοντικούς κληρονόμους. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν ξέρουμε τον πραγματικό ιδιοκτήτη του κάθε οικοπαίδου. Όταν υπάρχουν 5-6 ιδιοκτήτες, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να συνοηθείς με τον έναν, να εκπροσωπήσει και τους άλλους και να καθαριστεί το οικόπεδο. Σχετικά με τη συγκεκριμένη καταγγελία, ο Δήμαρχος απαντά πως έχουν ενημερώσει τον ιδιοκτήτη και αναμένουν την ανταπόκρισή του μέχρι στιγμής, ιδάλλως θα κινηθούν νομικά. Επειδή έχει ενημερωθεί από πλευράς του Δήμου ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν βρίσκεται και στα όρια του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, είναι σε άλλον Δήμο, αλλά έχει συμφωνήσει να πάει και να καθαρίσει το συγκεκριμένο οικόπεδο. Εάν δεν το κάνει αυτό ο συγκεκριμένος και αφού έχει ενημερωθεί από τον Δήμο, θα πάρει και μια εκ νέου δεύτερη ενημέρωση. Αν σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν προβεί στον καθαρισμό του οικοπαίδου, θα πάμε στον εισαγγελέα, θα ζητήσουμε την άδεια από τον εισαγγελέα και θα επέμβει ο Δήμος. Σύμφωνα με τον κύριο Νότα, ο Δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει ο ίδιος τους εργολάβους για τους καθαρισμούς των ιδιόκτητων οικοπαίδων σε ολόκληρο το Δήμο, που ανέρχεται σε περισσότερα από 300.000 ευρώ, και στη συνέχεια να περιμένει πως θα βγάλουν άκρη ένα μεταξύ τους ιδιοκτήτες κληρονόμοι για να εξοφλήσουν το Δήμο. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι ένα και δύο τα οικόπεδα. Είναι ένα εκτίμησή μας, είναι ότι μιλάμε για πάνω από 300 εγκαταλειμμένα οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό όλων των χωριών μας. Φανταστείτε ότι με ένα πρόχειρο υπολογισμό απαιτούνται γύρω στις 300.000 με 400.000 ευρώ να τα δώσει πρώτα ο Δήμος και μετά να τα βεβαιώσει και να περιμένει να τα εισπράξει από τους κληρονόμους, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιοι είναι. Είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα που όταν δημιουργεί προβλήματα και στη δημόσια υγεία, δηλαδή εκτός από τα χόρτα υπάρχουν και άλλα φαινόμενα με τροκτικά, με φίδια, τότε θα επέμβει ο Δήμος και θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στη φάση της αναμονής για να πάει ο ιδιοκτήτης, όπως μας έχει πει, και να καθαρίσει το συγκεκριμένο οικόπεδο. Ειδικά για το Άγιο Πνεύμα, ο Δήμαρχος αναφέρει ότι έχουν τοποθετηθεί 25 διάσπρατη κρουνή στο χωριό. Εμείς με μια πολύ μεγάλη επένδυση που κάναμε, αλλάζοντας το δίκτυο της ίδρυψης του Αγίου Πνεύματος, τοποθετήσαμε εντός του χωριού 25 κρουνούς, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάσπαρτους σε όλο το χωριό. Μια επένδυση που έγινε πριν από ένα χρόνο και τελείωσε πριν από ένα χρόνο, ένα έργο της τάξης του 1.850.000 ευρώ. Τοποθετήθηκαν αυτοί οι 25 κρουνοί μέσα στο χωριό και ανά πάσα ώρα και στιγμή έχουμε νερό για να μπορέσουμε σε πρώτη φάση να αντιμετωπίσουμε μια πιθανή πυρκαγιά που θα ξεσπάσει. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι ειδικά τα χωριά που βρίσκονται στους πρόποδες του Μενικίου Όρους έχουν και μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τον τρόπο οικοδόμησή τους. Είναι τα σπίτια ένα δίπλα στο άλλο και η μετάδοση της φωτιάς είναι κάτι που μπορεί να γίνει με σχετικά εύκολο τρόπο. Λέω και πάλι, εμείς θωρακίσαμε αυτή την περίπτωση δημιουργώντας και τοποθετώντας στο καινούριο δίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο ίδρυσης που κάναμε, που κατασκευάσαμε και αποδώσαμε στην τοπική κοινωνία πριν από ένα χρόνο, 25 κρουνούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για να κατασβέσουν την πιθανή πυρκαγιά όταν θα δημιουργηθεί τα πρώτη της λεπτά.
Το επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, στο οποίο διοργανώνεται η έκθεση Σερέξπο, είναι συνολικής έκθεσης 260 στρεμάτων. Στόχος της διοίκησης του επιμελητηρίου είναι ο όμορφος αυτός χώρος να χρησιμοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Αθανάσιος Μαλιαράς. Το επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, το οποίο διοργανώνεται η έκθεση Σερέξπο συνολικής έκθεσης 260 στρεμάτων, χρειάζεται καθημερινή συντήρηση και περιποίηση. Η διοίκηση του επιμελητηρίου έχει προβήσει μια σειρά ενεργειών, ώστε οι εργασίες του να κυλούν ομαλά και στόχος είναι τον υπέροχο αυτό χώρο να τον χαίρονται όλοι οι Σερέοι και όχι μόνο, καθώς σκοπεύεται στον συγκεκριμένο χώρο να φιλοξενηθούν και άλλες εκδηλώσεις εκτός από τη Σερέξπο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Αθανάσιο Μαλαρά. Εδώ βλέπετε ότι είναι ένα μέρος 200 στρεμάτων, 220 στρεμάτων, 260 στρεμάτων λοιπόν, ο οποίος εάν τον παρατήσουμε, εάν δεν τον συντηρήσουμε, θα γίνει ζούγκλα εδώ μέσα, όπως τον είχαμε παραλάβει, όπως τον είχε παραλάβει για την πρώτη Σερέξπο του 2019. Προσπαθούμε λοιπόν με ιδίους πόρους μέχρι στιγμής να συντηρούμε τουλάχιστον και να κρατούμε. Πιστεύω ότι το βλέπετε σε πολύ καλή κατάσταση όλους τους χώρους. Με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων που θα γίνει από μόλις βγει ο ανάδοχος, ο οποίος πιστεύουμε ότι μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχει βγει, θα γίνουν όλες οι εργασίες συντήρησης και από εκεί και πέρα, εκτός από τη Σερέξπο που λέτε, ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδηλώσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου είναι στις σκέψεις της διοίκησης να βρεθούν και έσοδα πλέον για αυτόν τον χώρο, από αυτόν τον χώρο, και έχουμε στις σκέψεις μας δράσεις οι οποίες θα φέρουν και έσοδα, έτσι ώστε να μην απαιτούνται μόνο οι διπόροι για τη συντήρηση του κτηρίου. Των χώρων μάλλον, όχι του κτηρίου. Είπαμε, είναι μια διοίκηση, είναι ένα δέλτα σίγμα, οι αποφάσεις παίρνονται συνολικά, όλα είναι υποσυζήτηση. Στη συνέχεια, ο κ. Μαλιαράς εξήγησε πώς είναι ο σχεδιασμός για το στήσιμο των περιπτέρων και όλων όσων απαιτούνται για τις παράλληλες δράσεις κατά τη διάρκεια της έκθεσης Σερέξπο. Το στήσιμο της έκθεσης σε γενικές γραμμές θα είναι το ίδιο όπως ήταν το 2019. Μπαίνοντας από τη βόρεια πύλη, μόνο πεζή δεξιά θα είναι ο χώρος που θα είναι το κηλικείο. Αμέσως μετά θα είναι το Λούνα Πάρκ. Εδώ, σε αυτό το χώρο εδώ που είμαστε, θα γίνουν τα εγγένεια της έκθεσης και οι παράλληλες εκδηλώσεις, το αγκροσέρες και κάποιες ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα γίνουν. Στον παρακάτω χώρο θα γίνουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στον πάνω χώρο, εκεί στο υδραγωγείο, θα γίνει το Food Festival, το Σέρες Food Festival. Στην πλατεία θα στηθούν οι εξωτερικοί εκθέτες, τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα. Εδώ, όπως ήταν πέρυσι στο δρόμο, καθόλου τον δρόμο, εδώ και αριστερά θα μπουν τα περίπτερα των εκθετών και φυσικά οι συναυλίες θα γίνουν στον πίσω χώρο που έχει άφθονο χώρο για να μπορέσει να χωρέσει τον κόσμο. Και φυσικά η είσοδος των αυτοκινήτων θα γίνεται από το πίσω μέρος στην έκταση που υπάρχει των 100 στρεμάτων περίπου που θα χρησιμοποιηθεί για πάρκι. Την πρώτη του εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Φιλόμουσων Πρώτης, η Πρόοδος, αύριο Παρασκευή, 8 Ιουλίου. Μαζί μας έχουμε την υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων, την κυρία Μάγδα Δίνκα, και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή τους τη δράση. Κυρία Δίνκα, καλό μεσημέρι από Σέρες. Καλό μεσημέρι από την Πρώτη Σερών και από το Σύλλογο Φιλόμουσων Πρώτης, η Πρόοδος. Υπό το πρίσμα της κοινωνικής προσφοράς αναλάβαμε την πρωτοβουλία αυτή. Και άνοιξαμε καρτέλα στο Εθνικό Μήτρο Αιμοδοτών με αριθμό 15975. Και έτσι αύριο, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Σερών, έχουμε προγραμματίσει την πρώτη μας εθελοντική αιμοδοσία. 9 η ώρα το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο κτίριο που στεγάζεται ο Σύλλογος, το βλέπετε και στις οθόνες σας. Έχετε ενημερώσει εκεί τους κατοίκους των γύρω περιοχών για να πάνε να προσφέρουν το πολύτιμο αίμα τους? Το πολύτιμο αίμα τους, όπως ακριβώς το λέτε, είναι μια πράξη μικρή αλλά τεράστια σημασίας.
Έχουμε ενημερώσει τους συλλόγους των γύρω περιοχών και τους κατοίκους βέβαια της, της περιοχής μας, της πρώτης, της Νέας Μπάφρας, όπου συνδράμουν οι συλλογοί τους στην αιμοδοσία αυτή. Και καλούμε κάθε υγιή ενήλικο πολίτη να αφιερώσει αυτά τα πολύτιμα 10 λεπτά από το χρόνο του και να δώσει ΕΠΑ για λογαριασμό του συλλόγου βέβαια. Και ο σύλλογος θα είναι έτοιμος να συντράβει όπου και όταν προκύψει ανάγκη. Κυρία Δίγκα, ο λόγος που σας οδήγησε σε αυτή την κίνηση είναι οι εκκλήσεις που γίνονται κατά καιρούς, ότι έχουμε πρόβλημα με την αιμοδοσία και ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες αυτό το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο. Ως μέλη του ΔΣ είχαμε την επιθυμία να δημιουργήσουμε αυτή την τράπεζα αίματος κυρίως για τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού μας. Βέβαια το καλοκαίρι παραμένει αμύωτη ανάγκη για μεταγγίσεις. Και πιο έντονη γίνεται από τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, γίνεται ακόμη πιο έντονη αυτή η ανάγκη. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος γιατρός για να σώσει τον κόσμο. Μπορούμε να δωρήσουμε αίμα και να χαρίσουμε μια ζωή. Ναι. Η αιμοδοσία είναι ένα δώρο καρδιάς από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Εμείς αυτό το μήνυμα θέλουμε. Που δωρίζεται και δεν πωλείται και δεν μπορείς να το βρεις πουθενά. Ακριβώς. Θέλουμε να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, να πολλαπλασιάσουμε την αλληλεγγύη και την αισιοδοξία που όλοι μας έχουμε τόση ανάγκη πλέον στις μέρες μας. Κυρία Δίγκα, πείτε μου, ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γυναικών Πρώτης που στηρίζει έμπρακτα την προσπάθειά μας αυτή, προσφέροντας τους εμποδότες νερά, χυμπούς και σνακς, αλλά και τον Ορειβατικό Σύλλογο Πρώτης, τον Γυμναστικό Σύλλογο Άρη Πρώτης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποτίων Παθραίων Ηλίας Πάνου στη Νέα Μπάφρα για τη στήριξή τους. Ενώνετε τις δυνάμεις σας όλοι εκεί. Έτσι ακριβώς, όλοι μαζί. Με μια ισχυρή αλυσίδα αγάπης και προσφοράς δίνουμε αύριο 9 με 1 το μεσημέρι αίμα στο κτίριο του συλλόγου που στεγάζει το Σύλλογο Σπυλόμουσων Πρώτης ή Πρόοδος. Σας ευχαριστούμε, κυρία Δίγκα, για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε σε αυτή να είστε καλά. Πράξη. Όλα αυτά βέβαια στη συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Τσερών. Ναι. Καλό μεσημέρι. Πάρα πολύ. Το οποίο πάντα ανταποκρίνεται σε όλα τα καλέσματα αυτή τη μορφή. Έτσι ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε και εσάς. Να είστε καλά. Καλή. Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Μία μοναδική, ξεχωριστή βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι Σεραίοι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τον ξεριζωμό του μικρασιατικού ελληνισμού. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών το βράδυ της Τετάρτης διοργάνωσε συναυλία στο προαύλιο χώρο του Διοικητηρίου Σερών και οι συντελεστές της εκδήλωσης ταξίδεψαν τους θεατές στο χρόνο μέσα από τις μαγευτικές ερμηνείες τους. Με δύο πατρίδες, με περηφάνεια σας παρουσιάζουμε τα δικά μας παιδιά. Αυτό το σχήμα θα γυρίσει όλο τον ομό να παρουσιάσει το έργο τους, το οποίο είναι σπουδαίο. Έχουμε εκπληκτικούς μουσικούς και φωνές και θέλω σας παρακαλώ ένα δυνατό χειροκρότημα για να προχωρήσουμε και να απολαύσουμε μια πολύ όμορφη βραδιά. Σερών αυξήθηκε κατά 65% και πλούτησε σε πολιτισμό, τέχνες και γράμματα, αλλά κυρίως πλούτησε σε ελληνισμό,
από ανθρώπους που έζησαν με δύο πατρίδες. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Επιλογές. Περισσότερες ειδήσεις και ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο με τον Γιώργο Καπετάνιο.